σε αυτές τις συνθήκες δίνουμε τη μάχη κόντρα σε θεούς και δαίμονες να εφαρμόσουμε και να επιβάλλουμε τη σύμβασή μας. Δεν το έχουμε καταφέρει στα 100%, θέλει δρόμο. Σε αυτή την προσπάθεια βέβαια κόντρα έχουμε και την κυβέρνηση που όπως και οι προηγούμενοι στην προηγούμενη σύμβαση αρνούνται να την υπογράψουν και να την κάνουν υποχρεωτική. Και συνέχεια βάζουν νέα εμπόδια. Τώρα και με τον νόμο Χατζηδάκη που ψηφίστηκε το καλοκαίρι. Και το επόμενο διάστημα ενδεχομένως και περισσότερα εμπόδια. Η εφαρμογή της σύμβασης έχει καταντήσει το μαρτύριο του Σύσυφου. Κάνει παρέμβαση, εφαρμόζεται, λίγο χαλαρώνει η παρέμβαση, λίγο δεν υπάρχει κάποιος να μπει μπροστά, το δάγκωμα ξαναγυρίζει. Είτε αυτό είναι στο ένσημο, είτε στην άδεια επίδομα, είτε στην υπερορία. Ψάχνουν να βρουν αυτό που θα δαγκώσουν. Έτσι. Λοιπόν, θέλει καθημερινή προσπάθεια και όλοι μαζί να δίνουμε τη μάχη και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί? Γιατί αφορά το εισόδημά μας. Αφορά το πώς θα καταφέρουμε να τα δούμε όρθιοι και να τα βγάλουμε πέρα. Δεν αφορά κάτι άλλο. Λοιπόν, δεύτερο. Τρίτο. Το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν ζούμε σε κάποια γυάλα και έχει σημασία για τον αγώνα που θέλουμε να αναπτύξουμε, γύρω-γύρω βλέπουμε ότι αναπτύσσονται εκεί που βεβαίως ήταν σε υποχώρηση το κίνημα συνολικότερα. Να θυμίσω ότι το είχαμε ξαναπεί σε μια συγκέντρωση εδώ. Όταν καταθέσαμε τη σύμβαση, τη δικιά μας, αυτή που υπογράψαμε να πάρει αρθμό πρωτοκόλλου, πήρε αρθμό πρωτοκόλλου 17 Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου. Δηλαδή εκεί που κάποτε ήταν χιλιάδες συμβάσεις, φανταστείτε, η δικιά μας ήταν η 17η. Για το τι σφαγή έχει γίνει σε αυτό που λέμε εργασιακά δικαιώματα. Το τελευταίο διάστημα έχουμε πολύ σοβαρούς και σημαντικούς αγώνες. Πρώτα και κύρια με σοβαρές επιτυχίες των συναδέλφων. Υπάρχει και αντιπροσωπεία σήμερα εδώ του σωματείου τους. Εδώ δίπλα στις προβλήτες της Κόσκο στα κοντέινερ. Μόνο η επιτυχία τους από τις προηγούμενες απεργιακές κινητοποιήσεις να μεγαλώσει και για λόγους ασφαλείας αλλά και για λόγους εντατικοποίησης η πόστα από 4 να γίνει 5, δημιουργήθηκαν 400-500 πόσες είναι θέσεις εργασίας. Παιδιά από την περιοχή που έπεσαν δουλειά. Δίνουν τη μάχη τώρα για το αυτονόητο για να έχουν συλλογική σύμβαση. Σίγουρο και σταθερό εισόδημα. Με δικαιώματα, συγκροτημένα. Έγινε και απεργία με μεγάλη επιτυχία κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Κατεβάσαν τα ΜΑΤΑ, ΟΗΚ, τους προσβεστίδες που θα λένε αυτά τις άβρες. Παρ' όλα αυτά, στάθηκαν όρθιοι. Έχουμε τον τιτάνιο αγώνα εδώ και 2 χρόνια για να εξασφαλίσουν τη δουλειά τους. Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ. Ήμασταν προχτές και εμείς απάνω στη σύσκεψη που έγινε έξω από το εργοστάσιο. Που φτάσαμε στο ακραίο και απλά δεν θα σας απολύσουμε για να γίνετε πρίκα στον επόμενο επενδυτή, γιατί τελικά όλοι μια πρίκα είμαστε στους επενδυτές, π.χ. εδώ Κόσκο. Τα δικαιώματά μας, η σύμβασή μας, το δικαίωμά μας στη δουλειά να έχουμε ένα σταθερό εισόδημα. Πρίκα. Φτάσαμε στο σημείο να τους πούνε, γιατί εκεί υπήρχαν κάποιες, τους είχαν φτιάξει κάποιους οικισμούς απ' έξω για να μένουν δίπλα στο εργοστάσιο να τους έχουν έπιερους συνέχεια. Τώρα να τους ξεσπιτώνουν 400 οικογένειες. Θα φύγετε, θα διάσετε και τα σπίτια μέχρι τις 15 του Μάρτου. Στέκονται όχι και παλεύουνε. Έχουμε τους αγρότες που βγαίνουν στους δρόμους γιατί δεν μπορούν να αντέξουν το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα κτλ. Ένα αυξημένο κόστος παραγωγής που τους διαλύει αλλά τελικά μετακυλίεται στις δικές μας θέμες που πάμε στο μανάβιμο, που πάμε στη λαϊκή, που πάμε στο σούπερ μάρκετ. Ντόμινο είναι, μπάλα είναι όλα αυτά. Αλυσίδα. Και έχουμε και μια σειρά άλλους κλάδους που παλεύουν. Έχουμε το δίκο των απτυγείων. Της Ελευσίνας και της Καραμαγκά. Που και εκεί πάει να εφαρμοστεί το μοντέλο της ΛΑΡΚΟ ή στη ΣΥΡΟ που είδαμε. Ποια είναι η ουσία που δεν διαφέρει σε τίποτα με αυτό που πάει να επιβάλλει από αύριο μεθαύριο και η Κόσκο εδώ, ότι τελικά όλοι εμείς είμαστε αναλώσιμοι, το εισόδημά μας για αυτούς είναι κόστος
Το δικαίωμά μας στην εργασία είναι το αν εντάσσεται στα σχέδιά τους ή όχι και στην κερδοφορία τους. Ο αδύναμος κρίκος. Η κεντρική λογική, η πολιτική που ασκείται είναι αυτή. Ότι εμείς πρέπει να ξεχάσουμε τα δικαιώματά μας, να ξεχάσουμε τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, να δουλεύουμε από ήλιο σε ήλιο για ένα κομμάτι ψωμί. Και αυτό προσπαθούν να το υλοποιήσουν παντού. Και κόντρα σε αυτή την ενιαία επίθεση, και επειδή οι φλόγες που ανάβουν είναι πολλές, αλλά πρέπει κάπου τα ποταμάκια να συναντηθούν για να γίνουν κύμαρος, για να μπορέσουν να αντιπαρέλθουν σε αυτή την επίθεση, γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να συναντηθούμε όλοι. Και ήδη έχουμε, και οι αποφάσεις είναι πολλές και εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει μπροστά, Σάββατο 26 του Φλεβάρι, το άλλο Σάββατο δηλαδή, 12 η ώρα στο Σύνταγμα, πρέπει όλες αυτές οι φωνές να συναντηθούν και να φωνάξουμε όπως εκφράζεται ο καθένας στον χώρο του, φυσικά, κάτω τα χέρια από το εισόδημά μας. Θέλουμε να ζήσουμε, έχουμε δικαίωμα στην εργασία και με δικαιώματα συγκροτημένα στην Λογική Σύμβαση να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και όχι σαν παραγαντιανοί. Και βεβαίως να μην παίρνει συνέχεια μπροστά στο για να έχουμε δουλειά, να μην μιλάμε που δεν εφαρμόζονται τα μέτρα ασφάλειας. Και το τελευταίο διάστημα μπορεί και ευτυχώς δεν έχουμε κανένα σοβαρό θανατηφόρο, όμως συνάδελφοι, κάθε μέρα έχουμε μικρά ατυχήματα. Καίγονται χέρια, σπάνε πόδια, σπάνε, εξαρχώνονται δάχτυλα, κάθε μέρα. Στο όνομα, άντε να τελειώνει να γίνει γρήγορα η δουλειά. Και δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Υπονομεύονται οι έλεγχοι, να μην γίνονται κτλ. Τώρα συνάδελφοι, το έκτακτο ποιο είναι. Εδώ έχουν ξεκινήσει το λεγόμενο master plan της Costco, εδώ και καιρό να γίνονται κάποιες εργασίες αναβάθμιση του λιμανιού. Καμιά άλλη δεν έχουμε καμία αντίρρηση σε αυτό. Ίσα ίσα πολλά από αυτά τα συζητάγαμε από παλιά. Ένα λιμάνι 50 χρόνια παρατημένο. Ποια ήταν όμως μέσα από την πίεσή μας η υποχώρηση της Costco το προηγούμενο διάστημα? Ότι οι εργασίες θα γίνονται με τέτοιο τρόπο που τώρα που έχει ανοίξει λίγο η δουλειά δεν θα εμποδίζονται τα καράβια να παίρνουν για να δουλεύουν. Ποιες είναι, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, αλλά βλέπουμε τις κινήσεις και μάθαμε από τις εταιρείες υπεργολαβικές. Έχουν ήδη φέρει τα υλικά και η κατεύθυνση είναι μέσα στη βδομάδα, αν δεν τους μπλοκάρουμε, να μπει σηματόπλευμα και να κλείσει και η προβλήτα 2, β' όπως τη λέμε, και η προβλήτα α. Θα μείνει μονάχα ένα δρομάκι από εδώ και ένα από εκεί να περνάει ένα φορτηγό, να χωράει, να περάσει, να πάει σε εξαμενή και ένα δρομάκι από εκεί. Και θα μείνουν μονάχα 4-5 θέσεις εδώ πρημοδότησης, που οι πιο πολλές είναι πιασμένες από τα παροπλισμένα. Άλλο θέμα που καιρό κοντραριζόμαστε και με την Costco όμως και παλιότερα με τον ΟΛΤ, που έρχονται να ξεχυμονιάζονται και πιάνουν τις θέσεις. Και η ενημέρωση είναι ότι αυτό θα επεκταθεί και στο μόνο της ΔΕΗ που τους ενημερώσανε ότι τα τελευταία καράβια που δουλεύουν είναι αυτά και τέλος. Να θυμίσουμε ότι στο Ρίο Μόλο, το μισό Μόλο, τέρμα κάτω, τον έχουν πιάσει, στείλαν την αντιδηπαντική από εκεί, κλείσαν τις θέσεις. Δηλαδή, μέσα σε ένα μήνα, το 80% της ζώνης θα έχει κλείσει. Αυτή είναι για 8-10 μήνες, αλλά και το άλλο το κομμάτι από εκεί το κλείσανε για 6 μήνες και έχουν περάσει 1,5 χρόνια και δεν έχουν τελειώσει. Αυτό σημαίνει full ανεργία σε μια περίοδο που έχει δουλειά. Όχι σε μια περίοδο που δεν έχει δουλειά, αλλά σε μια περίοδο που έχει δουλειά. Και ποιος θα εξασφαλίσει το εισόδημα το δικό μας? Από πού θα πληρωνόμαστε εμείς? Εμείς ζητάμε και με τη σημερινή μας κινητοποίηση και τη στάση και τις αυριανές στάσεις που θα γίνουν και μεθαυριανές στα υπόλοιπα κομμάτια που είπα, άμεσα σήμερα τώρα έχουμε ήδη κάνει επικοινωνία, γιατί ήδη έχουν βαρέσει τα καμπανάκια από το πρωί που κλείσαμε εδώ πέρα και έχουν επικοινωνήσει από τον ΟΛΤ και από την Costco, ζητάμε συνάντηση των σωματείων μας με τη διοίκηση του ΟΛΤ και να εξασφαλιστεί ότι τα έργα θα συνεχίσουν να γίνονται χωρίς να εμποδίζονται στους εργαζόμενους να έχουν το εισόδημα. Δεν θα μας αποκλείσουν από το δικαίωμα στην εργασία και από το εισόδημά μας.
να γίνεται με τέτοιο τρόπο τα έργα που θα συνεχίζουν να παίρνουν τα καράβια και όχι να κλείσει επαόριστο και δεν ξέρουμε και τι θα βρούμε να κλείσει 8, 10, 12 μήνες. Και πώς θα ζούμε εμείς σε αυτές τις συνθήκες 8, 10 μήνες χωρίς εισόδημα. Αν μας βγάλουν μισθό, ας μας βγάλουν μισθό και σκάλουν τα έργα. Ας βγάλουν μισθό σε όλο τον κόσμο και να περιμένουμε πότε θα τελειώσουν να πούμε για δουλειά. Άμα θέλουν να τα κάνουν όλα μαζί και όχι όμως είχαν ξεκινήσει κομμάτι-κομμάτι, ένα κομμάτι να παραδίδεται και μετά να μπαίνουν εκεί και να τα καράβει τέλος πάντων οι δουλειές και να συνεχίζεται. Να βρουν τρόπο. Με αίτημα, με 4 αιτήματα που αποφασίσαμε χτες. Προειδοποιητικά για τα σχέδια και το πώς θα υλοποιηθούν. Και για το μόνο της ΔΕΗ και το μόνο της Απριζόλα και για εδώ. Πρώτον, με εξασφάλιση ότι δεν θα βλαφτεί το εισόδημά μας και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Δεύτερον, πλήρη εφαρμογή και υποχρεωτικότητα της λογικής σύμβασης. Και τρίτον, αίτημα το μεγαλύτερο ναυπηγείο πλέον του κλάδου Σπανόπουλου ότι θα υπογράψει τη σύμβαση συν όσοι βάζουν δουλειά που δεν έχουν υπογράψει κάποια εργολάβερα, εκεί μιλάμε για το μεγαλύτερο όγκο της δουλειάς, συλλογική σύμβαση, την επόμενη Τρίτη, σε μία εβδομάδα από σήμερα, προειδοποιητική απεργία 24 ώρη με αυτά τα αιτήματα. Και συγκέντρωση θα δούμε την ώρα. Και τα κεντρικά γραφεία του ΟΝ και στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Συνάδελφοι, βλέπουμε ότι καθημερινά ότι αναπτύσσονται αγώνες και δείχνεται και ακόμα και σε πολύ δύσκολες συνθήκες αποδεικνύεται ότι μπορούμε να έχουμε νίκες. Εμείς έχουμε και πείρα από παλιότερα και το γεγονός ότι έχουμε υπογράψει σήμερα σε τέτοιες συνθήκες και το γεγονός ότι έχουμε κρατήσει το λιμάνι ανοιχτό σε πολύ δύσκολες εποχές και το γεγονός ότι παλεύουμε και είμαστε εδώ καθημερινά αλλά και από κλάδους που δεν το περίμενε κανένας όπως η e-food ανειδίκευε. Και μη, δηλαδή οι εργαζόμενοι που δεν μπορούν με την ειδικότητά τους να είναι αναντικατάστατοι. Όλοι με ένα μηχανάκι γίνονται διανομιστικοί όμως. Δώσανε μια μάχη πριν από μερικούς μήνες, 2.500 εργαζόμενοι και με την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη συνολικά των εργαζομένων και του λαού και καταφέρανε και ανατρέψανε τα σχέδια μιας πολυεθνικής. Έχουμε τη μάχη με θεούς και δαίμονες, την Νικηφόρα που συσπηρώνει το σύνολο των εργαζομένων παρά μια μικρή μερίδα εδώ δίπλα στους προβλήτες της Κόσκο, έχουμε τους αγρότες στα μπλόκα, έχουμε τη Λάρκο, έχουμε το Βαρβαρέσο στα πετρέλα καβάλας, βλέπουμε ότι φωτιές υπάρχουν παντού και όταν οι εργαζόμενοι παλεύουν αποφασισμένοι και με πείσμα μπορούν να κερδίσουν. Με αυτό χρόνο να πρέπει να πάμε και εμείς, βασική προϋπόθεση είναι να καταλάβουμε ότι ειδικά σε αυτές τις συνθήκες αγώνες δια αντιπροσώπων δεν γίνονται. Η φυσική παρουσία όλων μας είναι αναγκαία στις κινητοποιήσεις, συμμετοχή στην απεργία, συμμετοχή στη συγκέντρωση. Πρέπει να καταλάβει ότι η κυβέρνηση, ότι αυτό που κάνει για μας είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, με λύσα πραγματικά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με οργή και μίσος, ότι δεν γίνεται, είναι κόκκινη γραμμή από εμάς αυτό το πράγμα. Και με βάση αυτό που να συμμετέχουμε και είναι σημαντικό και στο συλλαλητήριο 26 του Φλεβάρη πρέπει το Σύνταγμα να βουλιάξει. Να βουλιάξει τέλμα πια, δεν γίνεται άλλο. Να μας ηρωνεύεται, να βγαίνει υπουργός και να μας ηρωνεύεται την ώρα που πραγματικά με κάθε κόστος παλεύουμε για ένα μεροκάματο ότι μην ανάβετε και πολύ τα φώτα και μην ανάβετε πολύ θερμοσύμφωνα. Να μας ηρωνεύονται. Οι ανεπάγγελτοι, οι χαραμοβάιδες, τα παράσιτα να ηρωνεύονται αυτούς που πραγματικά δένουν τα τσάνη. Και να τους αντιμετωπίσουμε και με απάθεια. Με πείσμα αποφασιστικότητα συνάδελφοι να δώσουμε τη μάχη. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για μας. Αλλιώς είμαστε καταδικασμένοι. Εμείς και στη συνεδρίαση χτες αυτό εκφράστηκε, είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε πείρα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε τις ζωές μας. Και από καλή δεσκοπιά να παλέψουμε και όλα τα άλλα προβλήματα αύριο μεθαύριο.